Τώρα, όλεθρο στην Ουκρανία, κυρίε και κύριοι, μετά τη διπλή ρωσική πυραυλική επίθεση με δεκάδε νεκρού, η Χρυσα Τσίχλινγκ κοντά μα με όλε τι πληροφορίε. στόχος έγινε και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Οι πρώτε εικόνε από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο δείχνουν τμήμα αυτού να έχει καταρρεύσει με πολίτε και διασώστε να επιχειρούν να απομακρύνουν τα ερήπια για να βρουν εγκλωβισμένου. Οι εικόνε μέσα από το κτίριο δείχνουν ότι έχουν υποστεί ζημιέ και θάλαμε, στου οποίου βρίσκονταν μικροί ασθενεί και μπορούμε να δούμε και κοιλίδε αίματο στο πάτωμα. Οι αρχέ του Κιέβου κάνουν λίγο για τουλάχιστον 7 νεκρού από το συγκεκριμένο χτύπημα και πολλού τραυματίε, ενώ ο πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κάτω από τα χαλάσματα. Πρώτον, είχαμε πολύ καιρό να δούμε με τέτοια σφοδρότητα ρωσική επίθεση. Και δεύτερον, είχαμε επίση πολύ καιρό να δούμε σε νοσοκομεία, εκεί πέρα που υπάρχουν άμαχοι, εκεί που υπάρχει πληθυσμό. Η Ρωσία προχώρησε σήμερα το πρωί, κάτι που δεν συνηθίζεται πρωινέ ώρε, σε μια μαζική επίθεση με τουλάχιστον 40 πυράβλου σε πέντε Ουκρανικέ πόλει. Οι Ουκρανικέ αρχέ από την πλευρά του λένε ότι συνολικά μέτρησαν, θρυνούν περισσότερου από 20 νεκρού και 50 τραυματίε και καταγγέλνουν ότι οι επιθέσει αυτέ έγιναν με στόχο υποδομέ, αστικέ υποδομέ, βιομηχανικέ μονάδε, κατοικίε, εμπορικά κέντρα σταθερά. Η Ρωσία λέει ότι δεν στοχοθετεί αμάχου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήσα.